Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, οδεύουμε προς ολοταχώς για τις προεδρικές εκλογές. Μαζί μας σήμερα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, ο κύριος Γιάδης Γιάδη. Κύριε Γιάδη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα δούμε αρκετά τα θέματα όπως οδεύουμε μέσα στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές. Θα δούμε και τις θέσεις σας, τι προγραμματίζετε από εδώ και πέρα, ποιες εξαγγελίες. Όπως κάνουν όλοι οι υποψήφοι για τις προεδρικές εκλογές. Θα ήθελα έτσι λίγο να αρχίσουμε όμως από το απογοητευτικό ποσοστό εγγραφής όπου έκλεισαν και χθες η προθεσμία για εγγραφής νέων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους, που ήταν ένα απογοητευτικό ποσοστό. Σίγουρα ένα απογοητευτικό ποσοστό, το οποίο δεν βιώνουμε σήμερα, αλλά είναι μια συνέχεια, καθώς και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες βλέπαμε ότι ήταν πολύ μειωμένα τα ποσοστά αυτών που εγγράφονταν. Για άλλη μια χρονιά επιβεβαιώθηκε και συνεχίστηκε το συγκεκριμένο φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει όμως, και ένα μήνυμα επί της ευκαιρίας που θα ήθελα να στείλω, ότι η αποχή από τις εκλογές σίγουρα δεν λύνει κάτι και πόσο μάλλον δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Και επί του προκειμένου θα ήθελα να φέρω και ένα παράδειγμα που είναι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Το ΕΛΑΜ θα μπορούσαν κάλλιστα τα άτομα του ΕΛΑΜ, τα στελέχη του ΕΛΑΜ, να ήταν ένα μέρος της αποχής, αφού διαφωνούσαμε ξεκάθαρα με όλα τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν σήμερα, με το πολιτικό κατεστημένο. Όμως, παρά να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, προσπαθήσαμε, χτίσαμε το δικό μας, χτίσαμε κάτι το οποίο μας εκφράζει 100% και κατεβήκαμε στις εκλογές. Πριν κάποια χρόνια, αν έλεγε κάποιος ότι το ΕΛΑΜ θα ήταν ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το πιο πιθανό κάποιοι θα γελούσαν. Όμως εμείς πιστέψαμε στις δυνάμεις μας, μείναμε, θέσαμε τις απόψεις μας με ευθύτητα, καταφέραμε το ακατόρθωτο μέσα από έναν τεράστιο πόλεμο που δεχτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από έναν τεράστιο πόλεμο λάσπης, καταφέραμε, νικήσαμε, μπήκαμε μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή και σήμερα κατερχόμαστε στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές με αξιώσεις. Και όταν λέω με αξιώσεις, δεν λέω ότι θα κερδίσουμε τις προεδρικές εκλογές και θα βγάλουμε τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όμως το ποσοστό του ΕΛΑΜ ίσως καθορίσει τον πρόεδρο. Το ποσοστό του ΕΛΑΜ αυτή τη στιγμή ίσως είναι το μοναδικό κόμμα που παρουσιάζει άνοδο. Και όταν λέω άνοδο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις όπως μας δείχνουν, ίσως παρουσιάζουμε άνοδο τόσο και στα ποσοστά, όσο ακόμα και σε ψήφους. Και πόσο μάλλον στις προεδρικές εκλογές, που είναι δύσκολες προεδρικές εκλογές. Άρα, αυτοί που επιλέγουν την αποχή, τους μόνους που ευνοούν είναι τα μεγάλα κόμματα. Και ένα μήνυμα για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο θα ήθελα να στείλω για να σκεφτεί και ο κάθε συμπατριώτης μας που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Αν αύριο μεθαύριο η αποχή είναι 20 ή 30% και το δεύτερο σενάριο, αν το ΕΛΑΜ παρουσιάσει ποσοστά 5%, τι πιστεύει ο τηλεθεατής ότι θα ενοχλήσει περισσότερο? Φυσικά, η άνοδος του ΕΛΑΜ, η αποχή δεν ενοχλεί κανένα. Όπως αναφερθήκατε για την άνοδο του ΕΛΑΜ, βλέπουμε γενικότερα μία άνοδο στην Ευρώπη των ακροδεξιών κομμάτων και ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι και αυτό που έγινε στην Αυστρία. Όλο αυτό το σχολιάζεται σε αυτό που αναφέρατε πριν λίγο? Γενικότερα πώς σχολιάζεται αυτή την αύξηση και αυτή την άνοδο? Δεν θα αποδεχτώ τον όρο ακροδεξιά κινήματα, αλλά θα πω κινήματα του είναι τύπου του ΕΛΑΜ. Αναφορές που υπάρχουν. Γι' αυτό κινήματα του τύπου έτσι, του ΕΛΑΜ. Ακροδεξιά ιδεολογία δεν υπάρχει. Εμείς άλλωστε έχουμε απορρίψει τον ορισμό ακροδεξιά και οποιοδήποτε άλλο ορισμό. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι προς την ταυτότητά μας και λέμε ότι είμαστε ένα πατριωτικό, εθνικιστικό κίνημα. Πέρα από οποιασδήποτε ταμπέλες προσπαθούν κάποιοι να μας βάλουν. Όμως στην Ευρώπη όντως υπάρχει ένα κλίμα αναλλαγής, υπάρχει μια στροφή προς τα κόμματα που δεν ήταν του κατεστημένου, κάποια νέα κόμματα που εκφράζουν κάποιες πιο εθνικές θέσεις, και γι' αυτό βλέπουμε την άνοδο των συγκεκριμένων κομμάτων σε όλη την Ευρώπη, αν και πολλές φορές τρέχουν πολλοί να ταπελώσουν κάποια κόμματα χωρίς καν να τα μελετήσουν. Και ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το κόμμα της Γερμανίας, το οποίο πολλοί έτρεξαν και έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν ως ακροδεξιό χωρίς καν να μελετήσουν ποιες είναι οι θέσεις τους. Είναι το κόμμα το συγκεκριμένο αντιμεταναστευτικό και όχι οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό καλύτερα να μελετούμε κάτι
πριν το ταπελώνουμε, και αυτό το λέω για τους υπόλοιπους που τρέχουν για να χαρακτηρίσουν. Αυτό κάνουμε και τις αναφορές. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, είπαμε βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Αναφερθήκατε κι εσείς ότι δεν, ο στόχος σας δεν είναι ότι, και γνωρίζετε ότι δεν είναι εύκολο και εφικτό να βγάλετε τον επόμενο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σίγουρα όμως υπάρχουν οι δικές σας εκτιμήσεις που, αν θέλετε έτσι να μας αναφέρετε λίγο το ποσοστό που ενδέχεται να εξασφαλίσετε στις προεδρικές εκλογές και τι γίνεται στην δεύτερη Κυριακή. Λοιπόν, το ποσοστό που θα εξασφαλίσουμε στις επερχόμενες εκλογές, αυτό που προσδοκούμε εμείς είναι να υπάρχει μια άνοδος στους ψήφους και πόσο μάλλον μια άνοδος στα ποσοστά, αν είναι αυτό εφικτό. Δεν μπορώ όμως να καθορίσω ποιον ποσοστό επιδιώκουμε. Για μας η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η μέρα των εκλογών. Όποιες άλλες δημοσκοπήσεις σήμερα δείχνουν άνοδο του ΕΛΑ, αυτά είναι απλά μόνο κάποια θετικά σενάρια και κάποιες θετικές ενδείξεις. Και αυτές φυσικά τις λαμβάνουμε και από δικές μας δημοσκοπήσεις. Και όταν λέω δικές μας δημοσκοπήσεις, είναι οι επαφές που έχουμε απευθείας με τον κόσμο. Βλέπουμε αυτή τη δυναμική που έχει πάρει το ΕΛΑΜ το τελευταίο διάστημα, και ειδικά μετά τις βουλευτικές εκλογές, το οποίο θέλουμε να μετουσιώσουμε σε ψήφους. Για μας, ένα ανεφικτό σενάριο και ένα στόχος που έχουμε δώσει είναι να αυτή τη στιγμή να καταφέρουμε να κερδίσουμε την τέταρτη θέση, που είναι ένα ανεφικτό σενάριο, και μάλιστα αρκετές δημοσκοπήσεις δείχνουν τον κύριο Χρήστο να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στις επερχόμενες εκλογές. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο γύρο, εμείς επικεντρωνόμαστε πέρα από τον πρώτο γύρο στον τρίτο γύρο, και όταν λέμε τρίτο γύρο εννοούμε την επόμενη μέρα μετά τις προεδρικές εκλογές, όπου θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κύπριος πολίτης, να είμαστε στο πλευρό του και να βρούμε λύσεις, τόσο κοινωνικές λύσεις, όσο οικονομικές λύσεις, όσο και εθνικές λύσεις στο μείζον εθνικό μας ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο γύρο, θα δούμε ανάλογα μετά που θα τελειώσει ο πρώτος γύρος, θα δούμε ποιοι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο. Και μετά τη συνεδρία και του πολιτικού μας συμβουλίου, και αφού συμβουλευτούμε και τα συλλογικά μας όργανα γενικότερα, θα βγάλουμε τη δική μας απόφαση για το τι θα πράξουμε στο δεύτερο γύρο. Αυτό λίγο έτσι απασχολεί γενικότερα, είναι ότι, δηλαδή, λέμε ότι εξασφαλίζεται την τέταρτη κατανομή ο κύριος Χρήστου. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι γνωρίζουμε τους υποψηφίους, δεν συμφωνείτε με κάποιον. Δηλαδή από τους επικρατέστερους, να το θέσω έτσι, και δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Τι γίνεται από εκεί και πέρα, θα τους πείτε καταβούληση ή θα πάρετε θέση? Και αν θα πάρετε θέση, αυτό δεν θα μπορεί να στοιχήσει λίγο στην αξιοπιστία μέχρι τώρα των δηλώσεων σας και αναφορών σας? Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε πριν λίγο καιρό, όταν ο κύριος Χρήστου δήλωσε ότι κάποια επιτελεία προσέγγισαν το ΕΛΑΜ για να μην κατέρθει στις εκλογές. Αμέσως όλοι έτρεξαν να διαψεύσουν τις δηλώσεις του κύριου Χρήστου. Φαίνεται ότι για κάποιους η ψήφος του ΕΛΑΜ είναι μίασμα. Εγώ θα πάρω ένα διαφορετικό σενάριο. Σε περίπτωση που μείνουν δύο υποψήφοι και τους υπολείπεται ένα ποσοστό, το ποσοστό που έχει το ΕΛΑΜ, ποιοι θα έρθουν να προσεγγίσουν το ΕΛΑΜ? Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να μας προσεγγίσει ο οποιοσδήποτε, και όταν λέω οποιοσδήποτε εννοώ ο όποιος υποψήφιος κατέρχεται αυτή τη στιγμή στις προεδρικές εκλογές, για να συζητήσουμε και στο δεύτερο γύρο. Γι' αυτό εμείς τι θα πράξουμε? Εμείς θα ετοιμάσουμε μια λίστα με κάποιες θέσεις τις οποίες έχουμε ως προμετωπίδα το ΕΛΑΜ, θα τις καταθέσουμε και στους δύο υποψήφιους, και από εκεί και πέρα θα αναμένουμε τις απαντήσεις τους. Αυτές τις απαντήσεις θα τις δημοσιεύσουμε στον κόσμο για να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Άλλωστε, εμείς δεν θα στείλουμε τον κόσμο προς μια συγκεκριμένη κατάσταση, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μπορεί ο κόσμος να αποφασίσει. Οπότε, μένει και στους υποψήφιους να πείσουν τόσο το ΕΛΑΜ όσο και τον κόσμο του ΕΛΑΜ να το ψηφίσει. Και ας πάρω ένα παράδειγμα. Όταν όλοι οι υποψήφοι σήμερα στηρίζουν διζωνική δικαινοτική νομοσπονδία και μόνο το ΕΛΑΜ είναι εναντίον σε αυτήν τη μορφή λύσης, τότε πώς θα μπορέσουν να πείσουν τον κόσμο του ΕΛΑΜ, που στηρίζει το ΕΛΑΜ για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, να στηρίξει οποιοδήποτε υποψήφιο? Οπότε, μένει μπάλα στους υποψήφιους που θα περάσουν στο δεύτερο γύρο να μας απαντήσουν στα αιτήματα που θα έχει το ΕΛΑΜ. Και όταν λέω αιτήματα, δεν εννοώ ότι το ΕΛΑΜ θα ξεπουλήσει τους ψήφους του για κάποια υπουργεία. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν πουλάμε τους ψήφους μας για τις θέσεις και τις καρέκλες, αλλά για τις θέσεις του κινήματος. Απλά για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Αν υποθέσουμε ότι σας πλησιάζουν την δεύτερη Κυριακή επιτελεία υποψηφίων, το επιτελείο των δύο υποψηφίων, μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε διάφορους άλλους τομείς της οικονομίας μπορείτε να βρείτε. Στο Κυπριακό
Εκεί είναι ένα θέμα που σίγουρα δεν υποχωρείτε κι εσείς στις δικές σας θέσεις και οι δικές σας αναφορές ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι μια ρεαλιστική για κατ' εσάς λύση, σωστά? Μη ρεαλιστική. Μη ρεαλιστική λύση. Λοιπόν, ναι, όντως είναι μια μη ρεαλιστική λύση και καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτή η λύση δυστυχώς ή ευτυχώς θα οδηγήσει στην κατάρρευση. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι που δεν εφαρμόστηκε πουθενά στον κόσμο και όπου είχαμε παρόμοιου τύπου λύσεις ομοσπονδίας βασισμένες σε εθνοτικές διαφορές, κατέρευσαν. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα και διερωτώμε γιατί όλοι αυτοί που απεργάζονται το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού δεν μελετούν για να πάρουν τις απαντήσεις τους. Εμείς, σε αντίθεση με όλους τους άλλους, δεν αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα της κατοχής. Γιατί όταν λέμε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, σημαίνει μοιράζουμε την πατρίδα μας σε δύο ζώνες. Οι δύο ζώνες έγιναν μετά το 1974, μετά τη βίαιη απόσχηση των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί μια de facto διχοτόμηση. Αυτή τη στιγμή, κάποιοι με τη Διζωνική Δικαιοδοτική Ομοσπονδία θα αναγνωρίσουν αυτά τα τελεσμένα και μόνο που προσπαθούν και συζητούν πάνω σε αυτήν τη μορφή λύσης, αποδέχονται ναι τα τελεσμένα. Εμείς δεν θέλουμε να διχάσουμε ούτε την πατρίδα μας, να τη διχοτομήσουμε, ούτε τον λαό, ούτε σε δύο ζώνες, ούτε σε δύο κοινότητες. Εμείς λέμε έναν ενιαίο κράτος. Είναι η μοναδική εφικτή λύση. Όσον αφορά τώρα είναι εφικτό, είναι εφικτό. Για να δώσουμε και λίγα, είναι εφικτό αυτό το ενιαίο κράτος. Λοιπόν, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη στρατηγική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μάλιστα έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένη πρόταση που θα ανατρέπει τους τουρκικούς σχεδιασμούς και μάλιστα το σχέδιο Β' της Τουρκίας που έκανε αναφορά για την Αμόχωστον και τα Μαρονίδικα χωριά. Αυτή η πρόταση στηρίζεται πάνω σε κάποιες στις αδυναμίες που έχει η Τουρκία και κάποια πράγματα τα οποία επενδύει η Τουρκία, δεν μπορώ να πω όμως στοιχεία για λόγους εθνικής ασφάλειας, αν σε περίπτωση ενεργοποιήσει αυτόν τον σχεδιασμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όμως σας λέω ναι, η μοναδική εφικτή λύση είναι το ενιαίο κράτος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τοποθετήσουμε το Κυπριακό στις ορθές του βάσης. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε το Κυπριακό στην εσωτερική του πτυχή και το προβάλλουμε έξω ότι υπάρχει μια δικοινοτική διαφορά. Γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε μια λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Είναι παντελώς εσφαλμένο. Το Κυπριακό είναι διεθνές πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και είναι και περιφερειακό πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να προβάλλουμε σωστά το Κυπριακό. Θα πρέπει να σεβαστούμε την λαϊκή ετιμιγορία του λαού που το 2004 είπε έναν περήφανο όχι στην Ομοσπονδία και θα πρέπει να δούμε ποια μορφή λύση ζητά το Κυπριακό. Δεν πρέπει να ψάξουμε την εφικτή σε πολλά εισαγωγικά γιατί δεν είναι εφικτή, αλλά πρέπει να δούμε αυτό που θέλει ο λαός. Η πολιτική αυτό είναι υποχρέωση να κάνουν. Επίσης το Κυπριακό, όπως είπα και πριν, πρέπει να δούμε πώς θα επανενσωματώσουμε τα κατεχόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί από το 1974 έχουν αποσχιστεί στο βόρειο κομμάτι του Τουρκοκύπρου με τη βία. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα τους επανεντάξουμε στην Κυπριακή κοινωνία. Και επ' αυτού θα ήθελα να βάλω και ένα συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο δεν αναφέρα ποτέ. Υπάρχει το παράδειγμα της Μολδαβίας με την Υπερδνηστερία. Όπου η Υπερδνηστερία έχει αποσχιστεί από τη Μολδαβία και έχει δημιουργήσει η Μολδαβία το Υπουργείο Επανενσωμάτωσης. Με σκοπό να επανενσωματώσει ξανά πίσω την Υπερδνηστερία. Και αυτή τη στιγμή η Υπερδνηστερία έχει τεράστια προβλήματα. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις πολιτικές που έχει ασκήσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα υπολογίζω ότι θα επανενσωματώσω ξανά πίσω την Υπερδνηστερία. Όμως, όπως είπα και πριν, η Διζωνική Δικαιοδοτική Ομοσπονδία δεν εφαρμόστηκε πουθενά στον κόσμο. Άρα, αυτό που λέω, η συγκεκριμένη λύση θα οδηγήσει σε μια κατάρρευση. Και για να κλείσω, παρακαλώ, θα ήθελα να πω ότι η αποτυχία της συγκεκριμένης λύσης φαίνεται και από τις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή που έχουν οδηγηθεί στο τερματισμό. Άρα δείχνουν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια λύση αυτού του τύπου. Η λύση δεν πρέπει να εδράζεται πάνω σε καλές ή λάθος ομοσπονδίες, σε διζωνικές ή πολυπεριφερειακές ομοσπονδίες. Πρέπει και σε μια στέρεα βάση. Και η στέρεα βάση είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που υπάρχει σήμερα. Είναι να βρούμε μια λύση ενίου κράτους. Κύριε Γιάννη, θα σας θέσω ένα ερώτημα έτσι και να προχωρήσουμε και λίγο να δούμε λίγο τις υπόλοιπες θέσεις του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου όσο αφορά οικονομία, ενεργεία και τον τομέα της υγείας. Ένα ακόμη σοβαρό κεφάλαιο που απασχολεί την Κυπριακή κοινωνία. Όλα αυτά που αναφέρατε ακούγονται πολύ ωραία. Τώρα, βλέπουμε όμως τόσα χρόνια των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων ακολουθείται αυτή η γραμμή.
πώς γίνεται, πόσο εύκολο είναι να τα τεινάξουμε, να το βάλω εισαγωγικά όλα, και να αρχίσουμε μια καινούργια προσέγγιση που είναι αυτή του ενίο κράτους. Είναι κάτι τέτοιο που μπορεί να καταστεί εφικτό? Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω κάτι που λένε πολλοί, ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα πλαίσια που έχουν καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Εγώ να θυμίσω τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που μίλησε για δημιουργία φυσιολογικού κράτους. Δεν ξέρω τώρα αν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι εκτός από τα πλαίσια του, από τα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Φυσιολογικό κράτος για μένα δεν είναι ένα κράτος που θα καταρρεύσει, όπως η Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία, που θα δίνει υπερπρονόμια στους Τουρκοκύπριους, θα δίνει με το ζόρι προεδρία στους Τουρκοκύπριους, θα δίνει βέτο στους Τουρκοκύπριους, θα έχουμε ένα κράτος που θα είναι στην ουσία καζαντή ή καζίνο, όπου θα παίρνουν τα αποφάσεις με κλήρο. Αυτό δεν είναι στοιχεία φυσιολογικού κράτους. Και στο κάτω-κάτω, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο σκοπός της δημιουργίας του, όταν πρώτο ξεκίνησε, ήταν για να εξασφαλίσει την αυτοδιάθεση των λαών. Όταν ο λαός δεν θέλει συγκεκριμένη λύση, ναι, δεν υποχρεώνουν τα Ηνωμένα Έθνη να καταστρέψουμε το κράτος. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, πρέπει να σεβαστούν το θέλημα του λαού. Και ο λαός έχει μιλήσει το 2004 και είπε όχι στην Ομοσπονδία. Αυτό το θέλημα του λαού δεν μπορεί κανένας να το απαγορεύσει. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα ήθελα να μου πείτε εσείς αν θέλετε να αφαιρθούμε ή στην οικονομία ή στον τομέα της υγείας. Γνωρίζουμε ότι και στις δύο έχετε εξαγγείλει κάποιες προτάσεις, έχετε τις θέσεις σας. Αν θέλετε, εν συντομία, να πούμε κάποιες αναφορές. Όσο αφορά την οικονομία, ακούμε από διάφορους υποψηφίους για ταμείο κουρεμένων καταθετών ότι θα ενισχύσουν τις έρευνες για να βρεθούν οι ένοχοι της καταστροφής του 2013. Εσείς σε αυτό πώς το σχολιάζετε και πώς απαντάτε? Λοιπόν, εμείς ξεκάθαρα έχουμε μπει όσον αφορά τους κουρεμένους καταθέτες, ότι αυτή τη στιγμή που θυμήθηκαν όλοι τους κουρεμένους καταθέτες είναι ένα προεκλογικό τέχνασμα. Μάλιστα. Εμείς εδώ και αρκετών καιρών, πολύ πριν τις προεδρικές εκλογές, περίπου 6 με 7 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, είχαμε προτείνει για τα κόκκινα δάνεια, για παράδειγμα, είχαμε προτείνει το κούρεμα των κόκκινων δανείων. Και αυτό να γίνει με κοινωνικά κριτήρια. Όταν αυτό, ας πω για παράδειγμα, είναι για την πρώτη κατοικία. Κάτι το οποίο εστερνίζονται σήμερα πολλά επιτελεία και αντιγράφουν τη θέση του ΕΛΑΜ. Είχαμε μπει επίσης για σταδιακή αποζημίωση των κουρεμένων καταθετών. Και όταν λέω αποζημίωση των κουρεμένων καταθετών, λέω να υπάρξει μια φοροαπαλλαγή μέχρι ότου τους επιστραφούν αυτά τα χρήματα τα οποία τους κουρεύτηκαν μετά τη ληστεία του 2013. Γιατί δεν φόβαμαι να το πω, το 2013 δεν ήταν απλά ένα κούρεμα, ήταν μια ληστεία. Ποιος εξουσιοδοτεί τον οποιοδήποτε να βάζει τα χέρια του μέσα στην τσέπη του λαού? Εσείς έχετε κάτι για τους κουρεμένους καταθέτες? Ναι, είπα ότι προτείνουμε τώρα, μάλιστα, προτείνουμε να γίνει φοροαπαλλαγή στους συγκεκριμένους κουρεμένους καταθέτες. Φυσικά και εμείς διαφωνούσαμε, για να πάω και στο παρελθόν, ότι είχαμε και πρόταση και στο παρελθόν όσον αφορούσε το κούρεμα. Εμείς είμαστε το μοναδικό κόμμα, φυσικά και τότε δεν εισακουστήκαμε, ούτε ήμασταν φυσικά και κοινοβουλευτικό κόμμα, που προτείναμε ότι αντί να γίνει κούρεμα, επειδή πολλές φορές ακούω στα διάφορα πάνελ να υπάρχει μια αντιπαράθεση αν έπρεπε να γίνει το πρώτο κούρεμα ή το δεύτερο. Εμείς λέμε ότι κανένα κούρεμα δεν έπρεπε να γίνει. Ο λαός, και μάλλον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έπρεπε να ζητήσει από τον λαό του να το δανείσει. Και το δάνεισμα είναι πολύ διαφορετικό από το κούρεμα. Κύριε Γιάννη, αν έχετε ολοκληρώσει, να προχωρήσουμε και λίγο στον τομέα της υγείας, έτσι ώστε για να ολοκληρώσουμε. Απλά ήθελα να πω αυτό. Παρακαλώ. Με το δανεισμό, θα έπρεπε πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να βγει να κάνει μια εξαγγελία στον Κυπριακό Ελληνισμό, να τους πει σε ποια οικονομική κατάσταση έχει φτάσει η πατρίδα μας και τι συνέπειες θα έχει αν δεν βοηθήσει αυτόν το κράτος, θα έμπαινε μπροστάρης και να ήταν πραγματικά ο ηγέτης, να έκοβε από το δικό του τον μισθό, να έκοβε από τις δικές του καταθέσεις, να μην αφήνε τους γνωστούς και τους φίλους να βγάλουν τα χρήματα στο εξωτερικό και να καλέσει τον λαό να ενισχύσει την πατρίδα του. Και όταν λέει να ενισχύσει την πατρίδα του, να δανείσει αυτόν το κράτος. Κανένας Έλληνας της Κύπρου δεν θα αφήνει την πατρίδα του να καταστραφεί. Και αυτό είναι μια καλή απάντηση σε όσους δεν βλέπουν μπροστά. Λοιπόν, και θα σας δώσω έτσι και το 1,5 λεπτό για το μεγάλο θέμα της υγείας, που αν το αρχίσουμε και το αναλύσουμε θα μας πάρει ώρες. Τι είναι αυτό που εσείς σχολιάζετε μέχρι στιγμής και πώς από εδώ και πέρα θα το ενισχύσετε? Λοιπόν, για το θέμα της υγείας, εμείς ως ΕΛΑΜ ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ασκούμε μόνο αντιπολίτευση.
και δεν κρίνουμε μόνο τα αρνητικά της κυβέρνησης. Γι' αυτόν άλλωστε και εμείς ως κίνημα στηρίξαμε το θεσμό του ΓΕΣΥ. Υπερψηφίσαμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Γι' αυτόν και εμείς επικροτούμε την όποια προσπάθεια γίνεται. Φυσικά, αυτό που τονίσαμε από την πρώτη μέρα και συνεχίζουμε να τονίζουμε μέχρι σήμερα είναι ότι το ΓΕΣΥ δεν θα λύσει ως διαμαγείας όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία. Θα πρέπει μέχρι να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ, θα πρέπει να διορθωθούν πολλά πράγματα μέσα στα νοσοκομεία και νομίζω όλοι γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά και ο λαός που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή επισκέπτεται τα νοσοκομεία και βλέπει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία. Γι' αυτό εκεί που επικεντρωνόμαστε εμείς είναι να επιληθούν τα προβλήματα, η ισορία των προβλημάτων που επικρατούν, γιατί το ΓΕΣΥ και η αυτονόμηση δεν θα τα λύσουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πενταετία που έρχεται θα εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ σωστά για να μπορέσουμε να προσφέρουμε την υγεία στον λαό. Άλλωστε, κράτος που δεν μπορεί να περιθάψει τους πολίτες του δεν είναι κράτος. Μάλιστα, αυτό θα κρατήσουμε, κύριε Γιάννη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.